and gentlemen, we are back. Άλλη μια έτσι εκπομπή έχει μόλις ήδη ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Άλλη μια ώρα μοναδική που έχω να δείξω πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά έχω όμως και τις μοναδικές μου συνεργάτηδες που έχουμε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε πολύ πολύ ωραία θέματα. Γενικότερα είναι μια πολύ όμορφη εκπομπή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι για άλλη μια φορά θα σας κάνω πολύ πιο όμορφες ή τουλάχιστον θα σας αναδείξω την ομορφιά που πολλές φορές μέσα από ένα ντύσιμο μπορεί να κατακώνεται. Διότι έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μια γυναίκα προκειμένου να δείξει πολύ ανανεωμένη και πολύ όμορφη και πολύ εντυπωσιακή μπορεί να πετύχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Αντιθέτως, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα πολύ απλό και λιτό ντύσιμο δεν μπορεί να αναδείξει ένα κορμί. Συνάμα, δεν πρέπει να έχετε πάντοτε στο μυαλό σας ότι ό,τι πιο έξω βάζετε, ό,τι πιο πολύ αναδεικνύετε, ό,τι πιο πολύ δείχνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αναδείξει πιο πολύ τον εαυτό σας. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε και επειδή πάρα πολλές από εσάς δεν έχετε πλέον τον χρόνο ούτε να τρέξετε να γυρίσετε όλους τους μεγάλους αυτούς δρόμους με ρούχα κτλ., ούτε να κοιτάξετε πάρα πολύ τα μαγαζιά και θέλετε σίγουρο και έγκυρο αποτέλεσμα στην αγορά σας, με πιστοποίηση, με τα αλλά και με καλή ποιότητα και σε πολύ καλές τιμές. Και γι' αυτό με ρυμνήσαμε. Κοντά μου σήμερα, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, εδώ πέρα συγκεντρωμένη, μία ωρίτσα εκπομπή είναι, θα περάσει αγάπη μου. Γιατί έχω έρθει και λίγο αναψοκοκκινισμένο σήμερα. Είναι που δεν κοιμήθηκα πολύ καλά χτες. Άρα τι έκανες? Είναι που δεν το έκανα ολοκληρωμένο. Μπάρβαρα Κύρικη εδώ πέρα μοναδική. Μέρι Βεργέτη εδώ κοντά μας. Μέρι Σμολ, θα σας εξηγήσω ακριβώς τι θέλω να πω. Γεια σου, Μέρι μου. Γεια σας, παιδιά. Και σήμερα. Βέβαια, αναδεικνύοντας την ομορφιά από τις δύο μου κουκλάρες και οι δύο με δικά σου σύνολα, ιδιαίτερα σύνολα, δηλαδή η Κωνσταντίνα σε κάτι πιο... αυτό το είναι λίγο πιο vintage το ντύσιμό της. Ναι, είναι λίγο αλλά πιο πολύ μόδα τώρα. Είναι λίγο fashion. Ναι, είναι πολύ μόδα αυτό που φοράει, είναι λίγο fashion. Με ένα stretch και... μπαντελόνι, φόρμα μπαντελόνι, το λες με τυράντες, και με ένα πουκάμισο που αναδεικνύει λίγο τη γυναική ομορφιά, αλλά και τα κλείνει κιόλας. Δηλαδή αυτό είναι αυτό που μου αρέσει. Σεξ. Ναι, είναι και αυτό το μανίκι πολύ στη μόδα φέτος. Μπάρμπαρα Κύρικη με ολόσωμη φόρμα δική Κυριλέ. Σου πάλι Κυριλέ, που βέβαια δεν την έχει βάλει έτσι όπως θα πρέπει λόγω και τηλεοπτικών καταστάσεων, δηλαδή είναι λίγο πιο open mind η φόρμα, αλλά πρέπει λίγο Κυριλέ, να κλείσει εγώ τη είπα όμως ότι αυτό το στυλ της φόρμας φοριέται και με Stan Smith. Σαφώ, απλά η Μπάρμπαρα το πάει αλλάζεις, το τακούνι. Ναι, αλλάζεις ένα παπούτσι το βράδυ. Η Μπάρμπαρα είναι συνδυασμένη με τακούνι, δεν μπορώ με Stan. Όχι με Stan τον τραγουδιστή, με τον Stan Smith. Καλά κάνει, εγώ έτσι είμαι. Και Μέρι Βεργέτη εδώ απέναντί μας, όπου έχω να σας πω ότι τελευταία, και έτσι είσαι και κοντά μας, τα site, τα ιντερνετικά καταστήματα είναι πάρα μα πάρα πολλά. Σημασία έχει ότι εμείς είναι από τις λίγες φορές που παρουσιάζουμε κάποιο, αφού είδαμε την ποιότητά σου και αυτό το συζητήσουμε, αφού κάποιες φίλες αρχής Γενομένης και της Κωνσταντίνας προμηθεύτηκε στην αρχή δικό σου ρούχο και είδε το συνδυασμό ποιότητας και τιμής, δηλαδή ότι είναι πολύ καλή τιμή για την πολύ καλή ποιότητα, γιατί ξέρεις πολλές φορές βλέπεις 10, 15, 25, 30, 40 και λες μωρέ είναι πάρα πολύ φτηνό, αλλά όταν σου γίνεται στο σπίτι, λες μάλλον και πολλά έδωσα όταν πιάσεις από κοντά το ύφασμα. Mary's Mall, όταν λέω να κάνω και spelling, αυτό που βλέπετε και κάτω, M-A-R-Y-S και το mall, όπως λέμε, Athens Mall, Athens Mall και το mall, τα πάντα δηλαδή. Τα πάντα για τη γυναίκα, έτσι δεν είναι? Για τη γυναίκα. Mary's Mall λοιπόν στο Facebook αλλά και στο Google να το πατήσετε το βρουν. Μιλάμε για ένα ιντερνετικό κατάστημα που πόσο καιρό είναι στον αέρα? Αυτό ξεκίνησε πριν ένα χρόνο περίπου. Για την ακρίβεια πέρυσι το καλοκαίρι, δεν έχουμε κλείσει χρόνο. Το ξεκίνησα γιατί ήμουν πολλά χρόνια μέσα στο χώρο της μόδας, από καλλιστεία, δούλεψα αρκετά χρόνια. Ωραία. Και έλεγα που... είχα μια αλφα εμπειρία, ας πούμε, από το χώρο και μ' άρεσε το ρούχο και τη γυναίκα γενικά, να της κάνεις μια πρόταση για το τι θα φορέσει, να ασχολούμαι όλη μέρα με τις νέες τάσεις της μόδας. Και είπα να ανοίξω αυτή τη σελίδα, η οποία άνοιξε με πολύ αγάπη και με πολλές ώρες έτσι απασχόληση πάνω από τη δουλειά. Αυτά είναι πέρυσι. Λίγα τα οποία σίγουρα είναι δική σου επιλογή. Τα οποία είναι 100%. 100% είναι και ρούχα σχεδίων δικών σου ή είναι ρούχα που απλά τα επιλέγεις και τα εισάγεις μόνο για το όχι, δικό όχι, σου? Όχι, είναι ρούχα που τα επιλέγω και τα εισάγω, κυρίως είναι ελληνικές βιοτεχνίες και σημαντικό ιταλικές. Σημαντικό αυτό που λες. Και ιταλικές.
τώρα μπήκα, mm-hmm. Με το εξωτερικό να κάνω συνεργασία, αλλά κυρίως συνεργάζομαι με Ελλάδα. Τι ήταν αυτό, Κωνσταντίνα, που σου έκανε μεγάλη εντύπωση και μου ζήτησες? Γιατί αυτό ξεκίνησε από την Κωνσταντίνα Μπάρμπαρα. Μου λέει: θέλω πάρα πολύ να μας στέλνει να μας δίνει ρούχα. Αυτό το site έχει πολύ ωραία ρούχα. Τι ήταν αυτό που σου έκανε μεγάλο ενδιαφέρον στο Mary's Mall? Καταρχήν είναι πολύ μοντέρνα. Όταν παρήγγειλε αυτό που το φορεματάκι, θα το φορέσω σε μια επόμενη εκπομπή. Ήταν άνετο και η ποιότητα ήταν πάρα πολύ καλή. Όντως πάντως πρώτη... και αυτό που βλέπω εδώ, το βαμβακερό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Καταρχήν φαίνεται ότι δεν τσαλακώνει αμέσως και αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Ξέρω και εγώ να είμαι τέστερ. Είμαι και πολύ καλό τέστερ. Και ταλαιπωρηθεί για να έρθει. Ναι. Παρ' όλα αυτά το βλέπω. Κάθε πότε ανανεώνει τη σελίδα σου για αυτού που μα βλέπουν? Δηλαδή κάποια κυρία, φίλη που θα μπει σήμερα. Πότε ανανεώνεται σχεδόν? Κάθε εβδομάδα είμαι στις βιοτεχνίες. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Ανεβάζω συνέχεια, συνέχεια ανανεώνεται το ρούχο. Μία εβδομάδα μπορεί να μπει και να δει κυρίως βραδινά ή για γάμο, βάφτιση, που τώρα ανοίγει και ο καιρός και πάρα υπάρχει πολλά ζήτηση. Πάρα πολλά το καλοκαίρι έχουν ζήτηση αυτά. Ναι, την άλλη εβδομάδα μπορεί να μπει και να δει πολύ πιο casual ρούχο. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε γυναίκες για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό μας βλέπουν. Οι αποστολές γίνονται με courier, με αντικαταβολή, με τον γνωστό αντικαταβολή. Τρόπο. Mm. Σαφώς και αν κάποια κυρία, γιατί ξέρεις το νούμερο λίγο, παίζει, γιατί κάθε εταιρεία, κάθε νέο έχει ειδικά του νούμερα. Σαφώς μπορεί να επιστραφεί και να γίνεται, να αλλάξει το νούμερο, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Όταν έφτιαχνες το site σου, το οποίο είναι και στημένο πάρα πολύ μοντέρνα, τι είναι αυτό το οποίο είχες βάλει σαν στόχο? Γιατί ασχολούμενοι με τη μόδα τόσο καιρό, έχεις δει και εσύ πάρα πολλά site. Φτιάχνοντας όμως το δικό σου, τι ήταν αυτό που ήθελες να υπερτερείς ή τουλάχιστον να ξεχωρίζεις από τα άλλα? Τι συνέντευξη κάνω σήμερα? Ποιος της έτελος το μαύρισμα? Φτιάχνεσαι με τα ρούχα. Ναι, ο Πετρίδης είμαι, καλέσα να του μοιάζω. θα σου πω, αν παρατηρήσεις όλα τα υπόλοιπα site και η Κωνσταντίνα έτσι που το είδε λίγο πιο ζεστά, φέρνουν όλοι για τα ρούχα τους και παίρνουν φωτογραφίες από fashion model από το εξωτερικό. Και παρουσιάζουν, αν μπει στα site, έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ. Λοιπόν, εγώ στο site μου, εκτός από διαχειρίστρια της σελίδας, είμαι εγώ. Είμαι και το μοντέλο στα ρούχα μου. Πολύ σημαντικό. Παρουσιάζομαι. Η άλλη δεν φοβάται που βλέπει το ρούχο, γιατί της λέω... αυτό που βλέπεις, να το φοράω πάνω μου, το έχω, αυτό είναι, αυτό θα πάρεις. Δεν θα δει μια ζακέτα που την αντιγράψαν από έναν Νίκο και θα την πάρουν και θα πει μου ήρθε αλλιώς, δεν είναι όπως το δείχνει η φωτογραφία κτλ. Κυρίως κινήθηκα πάνω σε αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα ναι, πολύ. Και ήθελα να τα βλέπεις φορεμένα στην καθημερινότητα και όχι την γραμμουράτα με μεγάλες φωτογραφίσεις. Ή από το εξωτερικό. Και στο τέλος να σου έχετε ένα που να έχει και άλλο χρώμα. Και έτσι νομίζω ότι όταν δίνεις μια δική σου ταυτότητα στο site, εκπέμπεις και μια εμπιστοσύνη. Ναι. Σαφώς. Ναι. Για σένα, καταρχήν, όλες οι πελάτησες είναι στην ουσία φίλες. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές ξέρω ότι απαντάς και σε μηνύματα. Θα μου πήγαινε αυτό. Δες με, είμαι εγώ στο μόνο Facebook. Εγώ απαντάω. Ναι. Μόνο εγώ απαντάω. Και έχω και πολύ καλή σχέση έτσι, μαζί τους. Είναι φιλική. Με μια φορά από πόσο ξεκινάει το πιο φτηνό ρούχο στην πιο καλή σου ποιότητα πάντοτε? Το τονίζω αυτό, παιδιά, γιατί θέλω να το τονίσω. Αυτό θέλω να το τονίσω κι εγώ. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να φέρω κάποιο ρούχο το οποίο δεν είναι, που είναι οικονομικό και δεν είναι καλό ποιοτικό, ποιοτικά. Δεν θέλω τις άλλες να το βάλει πλυντήριο να τις μπει, δεν θέλω να τις τσαλακώνει όταν θα κάθεται, δεν θέλω να είναι έτσι φτηνή η ποιότητά του. Και έδωσα μεγάλη βάση σε αυτό. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ελληνικές βιοτεχνίες οι οποίες κάνουν πολύ καλή δουλειά. Σαφώς, πολύ σημαντικό, και είναι πολύ σημαντικό. Και που είναι πολύ δουλειά. Οικονομικά. Μπορεί να ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ναι, κυρίως. Υπάρχουν και να φτάνουν μέχρι και 45-50 ευρώ. Μα για ένα βραδινό που έχω δει μέσα απίστευτα βραδινά, δικά σου, κάτι φορέματα όμως... που νομίζω ότι είναι hot couture, να πας σε βάφτιση ή γάμο ή γκαλά και να πούνε αυτό τι είναι ο σχεδιάστες είναι και φτάνει 40 ευρώ. Και όμως αυτή η εταιρεία με τα 50 ευρώ δίνει επώνυμους. Είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία και έχει βραδινό και κουμπάρα να γίνεις και αυτά σε πολύ χαμηλές τιμές. Τα νούμερά σου ξεκινάνε από το σμό, δηλαδή μπορούν μια λίγο πιο εύσωμη κυρία με αυτά τα αντισύμματα να την ντύσουμε? Ήμουνα μέχρι large, αλλά επειδή το θεώρησα λίγο και οι βιοτεχνίες δεν μας βοηθάνε και πολύ, κινήθηκα σε βιοτεχνίες που παίζουν στο one size. Είναι πολύ σημαντικό. Μπαίνει μέχρι και extra large.
Απλά δεν αλλάζει. Πάντα είχα την απορία. Λέμε one size. Ναι, ναι. Το φοράει λοιπόν η Μπάρμπαρα που είναι λεπτούλα. Ναι. Και πάει μια κοπέλα που είναι 80 κιλά, ας πούμε. Το διπλό, δεν ξέρω πόσο να το βάλει. Αυτό όταν ανοίξει, θα μπει. Θα έχει την ίδια εφαρμογή επάνω. Εφαρμογή και σαν ντύσιμο θα δείχνει το ίδιο. Ναι. Γιατί όταν η εταιρεία το βγάζει one size, σημαίνει ότι είναι έτσι σχεδιασμένο. Δεν στρετσάρει πιο πολύ. Όχι. Για να έρχεται και να κάθεται ακριβώς πάνω στο σώμα της κάθε γυναίκας. Για πες, Μπάρμπαρα. Συνήθως αυτά που είναι τα one size δεν είναι οι μινάκια ή ελαστικά. Όχι, είναι όχι. Συνήθως λίγο πιο... Είναι λίγο πιο loose. Ναι. Λίγο πιο boyfriend style, λίγο πιο... Γιατί κάποιοι... Σαν αυτό που φοράω εγώ. Ναι. Γιατί ας πούμε τα ελαστικά ας πούμε, θα δείξει μια ατέλεια σε λίγο μια πιο γεμάτη γυναίκα και δεν θα της αρέσει. Όχι. Μέσα, θα από το μέσα από το Mary Small και ξανακάνω spelling M-A-R-Y-S Small μέσα από το Facebook μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Κυρίως τα ρούχα τα οποία είναι πιο ευκολοσυνδύαστα, ευκολοφόρετα και αυτά που βλέπεις ότι φεύγουν πολύ κωδικοί για φέτος το καλοκαίρι, από τώρα μέχρι και για τον Οκτώβριο. Ποια ρούχα είναι αυτά που παίζουν? Δηλαδή σου φεύγουν πιο πολύ οι φόρμες, παίζει πολύ φέτος το ολόσωμο. Παίζει πολύ η ολόσωμη φόρμα, πάρα πολύ. Σε όλες εκφάνσεις. Από βραδινή μέχρι και κάζο, ναι. Έχει βγει και αυτή η ωραία τάση της μόδας που συνδυάζεις λίγο το καλό με το, πολύ το casual παπούτσι και εμένα πολύ. Ή το πιο casual ρούχο. Γιατί ένα αυτό που φοράω εγώ ας πούμε είναι casual, στα casual θεωρείται. Ναι. Και το φοράω με γόβα. Ναι. Ναι, εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει. Ναι, είναι ωραία. Βέβαια, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μία γυναίκα, η φόρμα που φοράει η Μπάρμπαρα, μπορείς για ένα πιο happy steel, πιο πρωινό, πιο, να τη βάλεις με ένα Stan Smith που λες εσύ, με δύο σκηνάκια εδώ, αυτά ένα μενταγιόν λίγο πιο πρωτοποριακό. Ακριβώς. Αλλά μπορεί όμως με ένα φοβερό σκουλαρίκι, με ένα φοβερό αξεσουάρ και με μία γόβα να τη βάλεις βραδινή, πιο έξω. Έχεις τα παπουτσάκια μέσα στα μάξι, αλλά και αλλάζει όλο το ντύσιμο. Είσαι έτοιμη για το βράδυ. Ποια υφάσματα είναι αυτά που βολεύουν πάρα πολύ το καλοκαίρι και είναι ευκολοφόρητα, δεν θέλουν πολύ. Γενικότερα τα υφάσματά σου κυρίως είναι στο μακό, είναι στα. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει μεγάλη γκάμα. Τα έρινα πιο πολύ. Μάλιστα. Το λινό παίζει φέτος. Το λινό παίζει φέτος. Παίζει πάλι. Ναι, το έχω δει σε πολλά. Ξαναβγήκε, αλλά παιδί μου. Ναι, 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 ναι. Τσαλακώνει αμέσως. Βέβαια, όλοι ξέρουν ότι το λινό φοριέται και τσαλακωμένο γιατί αυτό είναι το λινό. Ακριβώς και δεν σε παρεξηγούν γιατί είναι τσαλακωμένο. Το ξέρουν ότι τσαλακώνει και εγώ δεν το συμπαθώ. Η αλήθεια είναι και στο site δύσκολα θα το βρουν σε μένα. Το αποφεύγω το λινό σαν υφασμό. Τα χρώματα. Τα χρώματα παίζει πάρα πολύ θάλασσι φέτος που τα αγαπώ και το λατρεύω. Το ροζ μπεμπέ και όλα τα τύπου ροζ αποχρώσεις. Γενικότερα τα πάλε έτσι, τα πολύ μπάρμπι. Ναι, τα πολύ μπάρμπι. Παίζει πολύ το χρώμα του πουρού. Πουρού το λέω εγώ. Ναι, λίγο. Μ' αρέσει αυτό το χρώμα, είναι πιο γήινο. Κόκκινο, έντονο κόκκινο. Α, και το κόκκινο μ' αρέσει. Το μαυρό να σου πω που βγάζει κοστά είναι κλασική αξία. Καλά, αυτά είναι τα κλασικά. Νομίζω αυτό δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα. Ναι, είναι κλασικό. Είναι all time class. Σε τι ποσοστιαία χρονική περίοδο, ας πούμε, κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα κάποιος έχει τα ρούχα? Δηλαδή, εγώ μπαίνω τώρα, μας βλέπω και είμαι στη Σέρες και παραγγέλνω. Σε μία μέρα είναι εκεί, έτοιμο παράδοτο. Μέσα από το site απαντάει αμέσως αυτόματα αν υπάρχει το νούμερο. Γιατί εγώ μπορώ να παραγγείλω κάτι και όντως να μην έχει το νούμερο ή το χρώμα εκείνη τη στιγμή. Αμέσως απαντάω εγώ. Και μπαίνοντας μάλιστα και στο site, γράφει και πόσο γρήγορη είναι η ανταπόκριση στα μηνύματα. Ναι. Μάλιστα. Μέσα στο site λέει, όταν πατήσεις με θέλω large, σου βγάζει να μπει στο καλάθι ή όχι, δηλαδή βγάζει αν έχει? Όχι. Όχι. Γιατί το έχεις έχουμε κάνει αυτό? Έχω τη σελίδα στο Facebook, έχουμε ετοιμάσει ένα site που τώρα το δουλεύουμε και δεν έχει τελειώσει ακόμα, θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο. Ωραία. Προς το παρόν υπάρχει σελίδα στο Facebook okay. που μιλάνε κατευθείαν με μηνύματα μαζί μου ή τηλεφωνικά. Τι είναι αυτό το οποίο ευελπιστείς κλείνοντας ένα χρόνο, στο καλοκαίρι θα το κλείσεις εκεί προς το Σεπτέμβριο φαντάζομαι, τι είναι αυτό που ευελπιστείς και που θέλεις αν συναντηθούμε πάλι στο τελείωμα της καλοκαιρινής σεζόν, να παρουσιάσουμε αυτά που θα βγαίνουν για το χειμώνα, να έχεις καταφέρει μέσα από αυτό το site, τι έχεις βάλει ως στόχο? Έχω ήδη κάνει κάποιες ενέργειες και θέλω να βγάλω τα δικά μου ρούχα. Τα οποία σχεδιάζεις μόνη σου? Τα οποία θα σχεδιάσω μόνη μου. Αλλά τώρα για συνεργασία σε μαγαζιά δεν ξέρω φέτος, αλλά θέλω στη σελίδα μου να βρίσκουν, τώρα δεν ξέρω αν θα το πω Mary Small, μπορεί και να τα ονομάσω έτσι,
ρούχα από δική μου συλλογή. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά, όπως ασχολείται να έχει κάτι ειδικό. Του είναι πάρα πολύ μόδα, βέβαια. Και πάλι οικονομικά, στυλάτα, κλασάτα, σεξι. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, ζούμε σε πολύ άσχημη εποχή. Σαφώς. Τα ρούχα αυτά θα είναι εμπνευσμένα από εξωτερικό, από μια από εικόνα παντού, που έχεις από δει. Παντού, από παντού. Είμαι λίγο... Ποια χώρα παντού. Πιστεύεις δεν ότι έχω... σε καλύπτει πολύ στις γραμμές της και στα σύνολα που βγάζει. Την αγαπώ την Ιταλία. Ιταλία. Γιατί όλοι όταν μιλάμε για ρούχο και παπούτσι, όλοι μιλάμε για Ιταλία. Γιατί εκεί είναι η μόδα. Δεν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε σαν χώρα. Αν το δουλέψουμε σωστά. Απλά, είναι λίγο αυτό είναι που εμένα με κάνει να φεύγω προς τα εκεί. Είναι πιο μπροστά από εμάς. Δηλαδή, αυτοί θα τα βγάλουν τον Ιούνιο, εμείς θα τα πάρουμε το Σεπτέμβριο. Ναι, ή μπορεί και του χρόνου τον Ιούνιο. Ναι, ναι. Η Αμερική όμως έχει πολύ ωραία... Έχει. Απλά, επειδή δεν φέρνουμε πολλά αμερικάνικα, γιατί είναι δύσκολο και στις αγωγές-εξαγωγές. Ναι. Γιατί, εντάξει, Ιταλία είναι Ευρώπη, αλλά και η Αμερική έχει πάρα πολύ ωραία ρούχα. Έχει. Ωραίες γραμμές. Έχει ωραίες γραμμές. Εντάξει, εγώ δεν. Είμαι πιο πολύ του κλάς και σεξ. Mm-hmm. Εκεί... Ούτε πολύ σεξι, ούτε το πολύ κλασάτο, το σοβαρό. Η γυναίκα όμως δεν πρέπει να αναδεικνύει σημεία του κορμιού της. Γι' αυτό λέω κλασ και σεξι. Ναι. Δηλαδή όταν θα βάλεις ένα μίντι φόρεμα. Για σένα είναι το μπούστο ή η πλάτη στα ρούχα που... Αν εσύ σχεδιάζεις. Εγώ την αγαπώ την πλάτη. Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι ένα μίντι φόρεμα μέχρι το γόνατο. Με μία πλάτη πίσω ανοιχτή, είναι πολύ πιο χαμηλά. Σεξι από το μπούστο, λες. Θεωρώ ότι είναι πιο σεξ από το να βάλεις οτιδήποτε άλλο και να έχεις βγάλει τον μπούστο. Εντάξει. Το μίνι ή το μακρύ με ένα πολύ έτσι αεράτο και έρινο σκίσιμο για σένα. Το μίντι. Το μίντι. Στο γόνατο. Για μένα, στο. Για μένα το μίντι. Μίντι, αλλά και πάνω πιο σεξι. Όταν φοράς ψηλό με σιφούστα μίντι, πάνω θέλει σεξι το πάκι. Ή σκίσιμο στο πόδι, ή μπούστο, ή πλάτη ανοιχτή. Για μένα μίντι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και είδες φέτος βγήκανε και οι μίντι φούστες, που τους φορούσαμε όλη μέρα με τα Stan Smith και αυτά, όλες μίντι. Και φέτος βγαίνει πολύ το κόψιμο. Εδώ στη γάμπα και σε παντελόνια και σε αυτά. Πόσες ώρες ασχολείσαι με το να ενημερώνεσαι για το ότι θα παραγγείλεις. Γιατί δεν είναι μπαίνεις και λες βάλτε μου πέντε κομμάτια από εκεί, βάλε όχι, μου δυο όχι, πεπόνια. Όχι, είναι όχι, λίγο δύσκολο, πρέπει να τα δεις καταρχήν. Όχι, πάω ίδια εκεί, δεν παραγγέλνω τίποτα έτσι. Μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να τα βάλουμε κι εμείς στο δικό μας καλάθι. Όχι, είμαι κάθε μέρα στις εταιρείες. Ξέρω πότε έχει πάρα πολύ τρέξιμο όλο αυτό, έτσι δεν είναι. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Τι μέσα στην οικονομική κρίση που ζούμε, κάποιος πιστεύει ότι μέσα από τα site τελικά βρίσκουμε τα ίδια ρούχα που μπορούμε να βρούμε σε ένα κατάστημα πιο φτηνά ή απλά είναι πιο καλά γιατί τα επιλέγεις πιο λίγα, αυτό που λέμε ένα-ένα και δεν έχεις χίλια κομμάτια, έχεις 10, 50, 100, αλλά είναι όλα ένα προς ένα. Ποια είναι η διαφορά από ένα κατάστημα? Δηλαδή μπορώ να βρω αυτό το ρούχο σε ένα κατάστημα κοίταξε και να το δω πιο ακριβό? Θα σου πω δύο λόγους. Το ένα είναι ότι υποτίθεται ότι διαλέγεις τα κομμάτια που θα βάλεις στο site σου, τα οποία δεν θα τα βρει η άλλη όταν βγει από το σπίτι της στο μαγαζάκι δίπλα της. Mm-hmm. Τι έγινε, ρε παιδιά? Όχι. Κοιτιόμαστε. Να κοιταχτούμε. Όχι. Αγαπιόμαστε. Ναι, λοιπόν, δεν θα βγει η άλλη από το σπίτι της να κάνει μια βόλτα στα μαγαζιά και θα το βρει παντού. Θα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Και δεύτερο, πολύ σημαντικό, ακόμα και να το βρει, τα site, ας πούμε, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τα έχουμε πιο χαμηλά τις τιμές από αυτό που θα βρεις έξω. Mm-hmm. Γι' αυτό τα και δουλεύουν όλα. Τα τιμή που βάζεις στο site. Τα έξοδα αποστολής, ναι. Μπράβο. Ναι, είναι μέσα. Και από αγορές 50 ευρώ και άνω είναι δωρεάν. Όπου και τι? Δωρεάν η αποστολή. Α, τα έξοδα αποστολή. Άλλο αποστολή είναι... και άλλο αντικαταβολή. Α, okay. Άλλο απλή αποστολή και καταθέτω τα χρήματα στο λογαριασμό και απλά παραλαμβάνω το ρούχο και άλλο αντικαταβολή που πληρώνω και παίρνω χέρι με χέρι. Ναι. Άρα εκεί έχει κάποιο κόστος παραπάνω. Η αποστολή είναι μέσα στην τιμή. Η αντικαταβολή. Όχι. Όχι. Είναι όπως είναι σε όλα τα site. Σαφώς. Εντός Αττικής 3,5 ευρώ, εκτός 5. Σιγά το. Τι είναι, δεν είναι έτσι. Ναι. Τα άλλα είναι πιο ακριβά. Πολύ φτηνή. Δεν ξέρω. Πολύ οικονομική. Ναι. Πλέον όλες οι γυναίκες όμως αγοράζουν από τα site. Όλες. Ναι. Και ξέρετε κάτι, οι περισσότερες αγορές νομίζω ότι εσείς οι γυναίκες από τόσες γυναίκες που ζω. Τα βράδια τις κάνετε τη νύχτα.
Ξαπλωμένη. Ναι. Είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί όταν πρώτο άνοιξα, δεν το περίμενα. Μου στέλνανε μία η ώρα τη νύχτα. Ναι, εκεί κάθεστε και βλέπετε. Συγγνώμη που σας ενοχλούμε μία η ώρα, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Και συνεχίζει. Φίλιππα. Απαντάω και στις μία η ώρα τη νύχτα. Ναι, έκτος αν απαντάς το πρωί. Απαντάω και στις δύο. Όχι, έχω... δεν είμαι υποχρεωμένη, γιατί 9 η ώρα κλείνουμε. Έχουμε και εμείς ένα ωράριο, αλλά μπαίνω στη θέση της ότι κάτι είδα και θα μ' άρεσε πάρα πολύ και περιμένω και να μου απαντήσουν. Και απαντάω. Εάν έπρεπε, καταρχήν εφ' εξής, θα έχουμε πάρα πολλά δικά σου σχέδια και ρούχα όπου θα δείξουμε εδώ μέσα από τα 12 κορίτσια μας εν καιρό. Θα κλείσουμε και με ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, έτσι, με πολύ ωραία μουσική που έχουμε ετοιμάσει από πολύ ωραία σύνολα που τώρα αυτή τη στιγμή παίζουν μέσα από το site σου. Facebook Mary's Mall, αφού σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνεργασία, έχουμε να δείξουμε κι άλλα όσο καλοκαιριάζει. Σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, το υπογράφουμε. Βάζω και την υπογραφή μου, κοίτα φίλε τηλεθεατή. Το έβαλα και τη σφραγίδα. Ήθελα να γίνω πάντοτε γιατρός, σας το έχω ξαναπεί, μόνο και μόνο για να πατάω αυτή τη σφραγίδα για άλλο λόγο. Λοιπόν... Γιατί δεν γινόσουν ταχυδρόμο. Όχι ταχυδρόμο, όχι ταχυδρόμο. Α, και σούπερ μάρκετ ήθελα πολύ να κάνω. Να κάνει κλικ. Κλικ. Λέει πολλές φορές έχω πει σε μια κοπέλα όταν φτάνω προς το τέλος που πάω στο σούπερ μάρκετ, της λέω να σου πω να το περάσω αυτό και παίρνω και κάνω αυτό που κάνουν που η σακούλα ξέρεις δεν πιάνει καλά και όταν ακούσω το κλικ μου λέει τόσο πολύ, σ' αρέσει εμείς εδώ, μου λέει δεν μπορούμε, θέλω να φύγουμε. Λέω να κάτσω εγώ λίγο, δεν θέλω να πληρώνουμε. θέλω να μου πεις κλείνοντας να μείνει κάτι σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μέσα από το Mary's Mall που πραγματικά διακρίνει εσένα, αν το θέλεις πρέπει να μείνει από όποιον έρθεις σε επαφή με το δικό σου ηλεκτρονικό κατάστημα. Τι θα ήθελες να μένει πάντα από σένα. Να μένει... Τι να μένει... Τι έχεις τα καλύτερα. Να είναι ικανοποιημένος, να είναι η ποιότητα έτσι όπως την παρουσιάζω στον πελάτη και να τη στοιχεί με χαμηλή τιμή. Και στην επικοινωνία, στην καλή επικοινωνία μαζί μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για σύντομα θα τα ξαναπούμε. Και στις καλοκαιρινές μας που θα γίνουν στο κτήμα. Ναι. Θέλω γύρω από την πισίνα να κάνουμε και μια ζωντανή μόδα. Ζωντανό περπάτημα με τα μοντέλα μας κτλ. Έχω φέρει την Γκλόντια Σίφερ. Έχω φέρει. Γιατί γελάζετε, δεν καταλαβαίνω. Την Αντριάννα Κλέρικο. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει από τα ρούχα, τη νέα κολεξιόν που παίζει αυτή τη στιγμή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε. Μπάρμπαρα Κίρικη και Κωνσταντίνα Παπαϊόνι που θα μείνουμε τρεις μας, όπου θα σχολιάσουμε και για τη στήλη των ζώων, αλλά και για τη στήλη για τα παιδιά. Έχουν και ένα θέμα το οποίο μπορούν να το σχολιάσουν και μαζί. Όλα αυτά θα γίνουν σε πάρα πολύ λίγο. Μην λείψει κανείς, δηλαδή κανείς τώρα μπορεί από όλη την Ελλάδα ένας να πάει στην τουαλέτα. Το αφήνω μόνο για όσο διαρκεί το break. Μετά να είσαι πάλι στη θέση σου. Olive Oil. Η επανάσταση στην περιποίηση του προσώπου. Μια πλήρη σειρά για το πρόσωπο με βάση το λάδι ελιάς Κρήτης και μοναδικά φυτικά συστατικά. Και τώρα η καινοτομία μας. Μάσκα πάγου. Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με κρυοθεραπεία μόνο σε 20 μέρες. Τονώνει, αναζωογονεί, αλλά και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. 24,99 πολύ καλά ακούσατε το κάθε προϊόν. Και τώρα, αν πάρετε δύο προϊόντα, εντελώς δωρεάν το γαλάκτωμα καθαρισμού. 210-5767-806 και 697-9948-012.
Olive Oil. Κλείσε τώρα ραντεβού με την ομορφιά. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκοκοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Hello ladies, we are back. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και συνεχίζουμε να είμαστε κοντά σας, διότι αυτό έχουμε επιλέξει, αυτό θέλουμε και αυτό θα κάνουμε. Και αν εσείς δεν μπορείτε να ακολουθήσετε, πάλι δεν πειράζει, γιατί θα αναγκαστείτε. Γιατί το πάθος δεν έχει λογική. Το πάθος είναι αυτό που σε κατευθύνει, ενώ εσύ απορείς γιατί πας. Απορείς που θα καταλήξεις. Όμως, αυτό είναι πάθος, Γιάνγκο Δράκο. Συγγνώμη, τι είπες πάλι, ρε παιδί μου. Παρασύρθηκα λίγο, κάνω λίγο τη... Ποιος τώρα είσαι, τέλος πάντων, θέλεις να μου πεις. Έχω περάσει το θεατρικό σανίδι. Δηλαδή, το έχω περάσει όλο. Αν το έχω σκουπίσει, το έχω σκουπίσει. Το έχω κάνει παρικέ. Είναι εντάξει. Ξέρεις γιατί. Όσο γιατί... πάμε σε break, όχι, παίζω λίγο ρόλους. Και όταν μετά βγούμε στον αέρα, μου μένει κάτι από το ρόλο. Πειράζει. Να φτιάξεις τη φωνούλα. Ναι. Την προηγούμενη φορά τι μου είπες. Μπάρμπαρα Κύρικη. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννη εδώ κοντά μας, με ένα θέμα που, όπως το είπα και πριν, θα το κάνουν σύμπραξη. Ναι, δηλαδή για θέμα τα δαγκώματα. Να κάνει και με τα ζώα, αλλά και με τα παιδιά. Αυτό ναι, ναι. Τα δαγκώματα των σκυλιών και στα παιδάκια. Και έτσι θα πάμε και στο τελείωμα αυτής της εκπομπής. Τέλεια. Με τον Φίλιππο πάντοτε να μας ενημερώνει για το τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Αν κάτι δεν του αρέσει, μπορούμε να το αλλάξουμε. Ναι, τις απορίες του κόσμου. Τις απορίες, γιατί έρχονται πάνω οι απορίες των τηλεθεατών. Να τις στέλνεις κάτω για να τις απαντάμε εδώ στο τραπέζι. Λοιπόν, δαγκώματα λοιπόν. Δαγκώματα από διάφορα ζώα είναι στην ουσία, αλλά πιο πολύ επικεντρωνόμαστε στο σκύλο. Είχα και εγώ ένα από την Κατερίνα παλιά. Αυτή με δάγκωνε πάρα πολύ. Και στους ανθρώπους, το λέει μέσα και για τους ανθρώπους. Γιατί στο χωριό μου ένας είχε δαγκώσει. Είσαι από χωριό. Ναι. Πάντως φαίνεσαι και κοσμοπολίτησα. Ποιο χωριό είσαι, Σικουρτζά? Είμαι από τη Θήβα. Τι λες, φιλιά πολλά σε όλη τη Θήβα να στείλω και τη Θεσπρωτεία και όλα. Και η Ζαρία από τη Θήβα είσαι? Είναι. Η μαμά μου τα Καλάβρητα που μπάζαμε τη Λιβαδιά. Από τα Καλάβρητα το ξέρουμε αυτό. Έχει βγει και συγγένεια με το Χρυσόπουλο. Αυτό πια ποιο το περίμενε. Έλατε! Λοιπόν. Λοιπόν. Και ο παπάς. Λιβαδιά. Α, κοντά είσαστε, κοντοχρυλιανοί. Άμα δεν τελειώσαμε. Παιδιά, σε αυτή την εκπομπή στο τέλος όλοι θα βγούμε μια οικογένεια. Δηλαδή ο ένας λίγο πιο μακριά, πιο κοντά. Εγώ με το Χρυσόπουλο, εσύ με το Χρυσόπουλο, άρα είμαστε και μαζί. Είμαστε και μαζί. Ωραία. Εσύ με την Κωνσταντίνα, εγώ με την Κωνσταντίνα. Άρα είμαστε και μαζί. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε τρεις οικογένειες. Τρία δηλαδή. Και το κάνουμε λίγο οικογενειακά. Ναι. Γιατί. Ωραία. Για πες, δηλαδή τα δαγκώματα που δέχονται από τα ζώα. Από τα ζώα. Είναι κυρίως, εντάξει, δαγκώνουν όλα τα ζώα. Απλά άλλα προκαλούν. Όταν λες δαγκώνουν για να παίξουν ή δαγκώνουν. Δάγκωμα που μπορεί να προκαλέσει και μόνιμση. Ναι, απλά όμως να πούμε μόνο κάτι. Ότι ένα σκυλάκι ή οποιοδήποτε. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα το λιοντάρι. Έτσι. Ναι. Θα πρέπει. Δεν φταίει το ζωάκι. Δεν έχει γεννηθεί το ζωάκι για να δαγκώνει. Όχι. Έτσι. Εμείς οι ίδιοι ιδιοκτήτες έχουμε κάνει τα ζωάκια να είναι επιθετικά, να είναι εχθρικά, να είναι οτιδήποτε. Δηλαδή, όπως λένε για τα ροτβάιλερ, για τα πίτπουλ, για οτιδήποτε. Δεν είναι από τη φύση. Γερμανικά τέτοια είναι τα πιο επιθετικά. Ναι, δεν είναι από τη φύση τους τα ζωάκια να δαγκώνουν. Όταν εσύ το αφήνεις νηστικό, όταν του δίνεις κρέας ομό. Άρα λοιπόν, λογικό είναι, το εκπαιδεύεις να είναι εχθρικό, να είναι επιθετικό. Έτσι και είναι λογικό ότι... Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, το ότι να προσέχουμε τα παιδιά μας, να μην... Συναναστρέφονται με ζώα που δεν γνωρίζουν ναι. ή δεν είναι, φοβούνται και το δείχνουν στο ζώο. Γιατί και το ζώο για να αμυνθεί θα δείξει. Γιατί δεν καταλαβαίνει την πρόθεση ενός παιδιού ηλικίας, ας πούμε, και 5 και 3. Όπως έγινε και το σκηνικό με το παιδάκι, το πεντάχρονο. Που δεν φταίει το παιδάκι ούτε το σκυλάκι. Φταίνε οι γονείς. Τα σκυλάκια ήταν μέσα στο κλουβί. Το παιδάκι το άφησε η μάνα. Πήγε, άνοιξε. Πάει το παιδάκι. Αλλά η πλειονότητα είναι ότι τα ατυχήματα που γίνονται αυτά από τα δαγκώματα είναι από 6 ως 11 ετών. Δηλαδή, τα παιδιά είναι από που μπαίνουν στην εφηβεία, να το πούμε έτσι, που μεγαλώνουν λίγο. Αυτό γιατί να γίνεται, Μπαρμπαρά, ενώ τα παιδιά στην ουσία όσο πιο μωρά είναι, τα ζώα τα προστατεύουν. Ναι. Δεν νομίζω ότι τα ζώα, όταν δουν ένα πολύ μικρό παιδάκι και το πιο ατίθασο ζώο, νομίζω ότι θα πάει κοντά και θα το προστατεύσει. Θα... Ναι, όταν ένα σκυλάκι έχει εκπαιδευτεί ή
ας πούμε, μπορεί να πάει. Δεν το γνωρίζει. Αυτό ναι. που είπαμε και πριν. Όταν το σκυλάκι δεν το γνωρίζει το παιδάκι. Ή όταν, ας πούμε, πάει να του πάρει το φαγητό. Όταν έχει εκπαιδευτεί να είναι φύλακας. Γιατί για να εκπαιδευτεί ένα σκυλάκι για να είναι φύλακας, θα πρέπει λογικά να έχει φάει και ξύλο, να έχει. Ναι. Η εκπαίδευση γενικότερα πρέπει των να γίνει σκυλών. Σωστή εκπαίδευση. Ακριβώς. Πρέπει να γίνει σωστή εκπαίδευση, δηλαδή όχι το. Το σκυλί ή η γάτα ή το οποιοδήποτε ζώο να δεχτεί βία. Γιατί μπράβο, αυτό μπράβο, θα το βγάλει προς τα έξω. Όπως αντίστοιχα αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους. Όταν ένα παιδάκι μεγαλώνει μέσα σε βία, όταν μεγαλώνει γίνεται βίαιο. Μα το παιδί και το σκυλί δεν λέμε από χρόνια. Όπως το μάθεις. Ακριβώς. Άρα η παροιμία τα λέει όλα. Ναι, αλλά υπάρχουν και ποσοστά που. Για τα παιδιά θα πω πάλι, που έχουν μεγαλώσει με βία, να έχουν γίνει άνθρωποι που έχουν μπει και σε διάφορες οργανώσεις και αυτά, που να μην θέλουν τη βία. Ναι, δηλαδή, πολύ σπάνιο βέβαια έχει αυτό. Έχει προκαλέσει ναι. πάρα πολύ μεγάλο πόνο. Ναι. Το 75% από έρευνες που έχουν γίνει, τα ατυχήματα σχεδόν γίνονται στο σπίτι. Από τα σκυλάκια ή και από τα χάμστερ και από τα ειδικά εγχειρίδια, από φίδια έχουμε ακούσει ελάχιστες περιπτώσεις, αλλά τι γίνεται, το φίδι, αν το αφήσεις νηστικό, πεινάει, θα σε φάει. Καλέ, δεν είδαμε, θυμάσαι ένα τέτοιο που μέτραγε, λέει, ναι, το αφεντικό του. Κοιμόταν το αφεντικό του και αυτός είχε πάει, το φίδι είχε πάει δίπλα ακριβώς ναι, και το μέτραγε για να δει άμα χωράει για να τον φάει. Εντάξει, κάποια ζωάκια θα έλεγα καλό είναι να τα αφήνουμε στη φύση τους, έτσι, ναι, δηλαδή... Το μόνο ζώο που φοβάμαι πάρα πολύ, δεν φοβάμαι ούτε αράχνες, ούτε ακρίδες, ούτε τίποτα, είναι το φίδι. Το φοβάμαι και πάρα πολύ, πεθαίνω. Γιατί δεν μπορείς να έρθεις σε τόσο επαφή μαζί του. Δεν ναι, μπορείς δεν να, μπορείς. Να, είναι... Έχει και αυτό το γλυδερό το δέρμα. Το φίδι. Το φίδι, ναι. Βέβαια, κοίταξε, υπάρχουν ορισμένα ζώα, παιδιά, που μόνο στην οπτική επαφή που έχεις, αντιδράς λίγο περίεργα και μπορεί να τρομάξουν και να σε τσιμπήσουν ή να σε δαγκώσουν γιατί νομίζουν ότι πάνε να τους κάνεις κακό. Έτσι ακριβώς όμως μπορεί να γίνει με το σκυλί. Αλλά σου επειδή το φοβήθηκες. Ναι. Επίσης με τα σκυλιά πολλές φορές δεν δαγκώνουν επειδή είναι εχθρικά. Όχι. Δαγκώνουν επειδή καταλαβαίνουν όταν εσύ πας και δεις ένα μεγάλο σκυλί και κάνεις α! Και κάτι τέτοια. Αυτό νομίζω ότι θα το επιτεθείς. Ακριβώς. Έτσι κινείς των χεριών και γι' αυτό προσπαθεί να αμυνθεί. Έτσι, ακριβώς. Βέβαια, σου είπα ότι και πάλι, στη θέα ενός ζώου, δηλαδή πριν από λίγες εβδομάδες, περνούσα από ένα σπίτι όπου είχε πραγματικά έξω δύο τεράστια ροτβάιλερ. Όταν σας λέω ωραία τεράστια, σκυλιά. Ότι μου ερχόντουσαν εδώ, στη μέση, καταπληκτικό, και ήταν ένα πράγμα, άλλο πράγμα. Όμως, θέλω να σας πω ότι ειλικρινά, ακόμα και αν ήταν πολύ καλά, γιατί μετά τα χαϊδέψαμε, εάν δεν ήταν ο κύριος τους δίπλα, εγώ μόνο στη θέα, παρόλο που ήταν αξιαγάπητα ζώα, δεν θα πλησίασα. Ναι. Είναι κάποια πράγματα που. Δηλαδή, είναι πώς βλέπεις εμένα και φοβάσαι να μου μιλήσεις, φοβάσαι να με αγκαλιάσεις. Μα δεν μπορείς να πας και στο χώρο τους κιόλας. Είναι το χώρο, είναι ο χώρος τους, ναι, είναι το σπίτι είναι τους. Δεν μπορείς να πας και να. Πώς το λένε. Να παραβιάσεις ναι. λίγο τον χώρο τους. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει πάντα να είναι το αφεντικό τους. Λάθος, εμένα αυτή η λέξη δεν μου αρέσει καθόλου, όχι, αλλά δυστυχώς αυτό έχουν βάλει. Ο μπαμπάς τους. Πρέπει πάντα να είναι μαζί. Πόσα βέβαια και σκυλάκια έχουν δαγκώσει και τα ίδια τους τα αφεντικά. Πολλά. Όταν όμως βέβαια, γιατί και εκεί πέρα θα υπάρχει βία. Δηλαδή δεν είναι κανένα σκυλί ή τρελό. Δεν έχει γεννηθεί να είναι τρελό. Όχι, τα μόνα λέει σκυλιά που ρώταγα προχθές, γιατί έτσι το έφερε η ζήτηση, που μπορεί λέει, να τρελαθούν και τα λοιπά, είναι τα, πέστε τα μαύρα που υπάρχουν και σε μικρά, που είναι σαν πιντσεράκια, τα ντόπερμαν. Ναι, το λέω ότι κάποια στιγμή τρελαίνεται και μπορεί να... Τρελαίνεται όχι όμως να σε δαγκώσει. Ναι. Και να σε δαγκώσει. Δεν το ξέρω αυτό. Και αλλά... τα Jack Russell τρελαίνονται, αλλά... Όχι, δεν δαγκώνουν. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα Jack Russell να δαγκώσει με τίποτα. Συνέχισε το... Λοιπόν, λέει ότι τα αγόρια είναι πιο επιρρεπή. Στα δαγκώματα των σκύλων είναι τα κορίτσια στις γάτες. Γιατί τα κορίτσια είναι πιο ζεστά. Θέλουν τις γατούλες να παίξουν, στραβανσούρες. Όχι, είναι πιο αντιστοιχή λιγάκι και στην προσωπικότητα. Ναι, εννοείται, τα κορίτσια είναι ναζιάρικα, είναι χαδιάρικα, γι' αυτό είμαστε στις γατούλες. Τα σκυλάκια είναι στα σκυλάκια, να παίξουμε, να τρέξουν. Έτσι είναι. Είναι αλλιώς. Όταν ήμουν μικρή ήθελα τις γατούλες. Αλλά μετά όταν μεγάλωσα ήθελα μόνο
Μόλις γνώρισες την πουλίτσα. Ναι, ήταν μόνο τα σκυλάκια. Ένα ποσοστό που έχει γίνει, είναι ένα 5% το ποσοστό που έχει γίνει σε νοσοκομεία της Ελλάδος. Έρευνα. Ναι, έρευνα. Δείχνει ότι τα δαγκώματα από σκύλους θα μολυνθούν. Αν δεν είναι εμβολιασμένο. Το όχι, σκυλί. Ήταν και μερικά ήταν και εμβολιασμένα. Γι' αυτό λέμε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ήταν το 5%. Μολύνονται. Δηλαδή, αν το δάγκωμα είναι πολύ βαθύ, μολύνεται γιατί υπάρχουν και διάφορες, πώς λέγεται, έχουμε μία πληγή από το δάγκωμα. Αυτή η πληγή ανοίγει. Κάνει μόλυνση. Δηλαδή, διάφορες γραμμές φεύγουν. Είναι σημαντικό στο να... Μόλις το δαγκώσει το παιδί, το σκυλί, δεν θα μαλώσουμε το σκυλί, να πάρουμε να σώσουμε εκείνη τη στιγμή το παιδί. Δηλαδή, εμένα όταν η μαμά μου την είχε δαγκώσει, θυμάστε τότε τι είχε γίνει, ολόκληρη φασαρία. Για ένα εκατοστό, αν τη δάγκωνε παραπάνω, θα είχε χάσει τη ζωή της, γιατί της έκοβε την κεντρική αρτηρία. Είναι πολύ σημαντικό στο να σώσουμε τον άνθρωπο και όχι να μαλώσουμε το σκυλί εκείνη τη στιγμή. Οι πληγές από τα νύχια αντιμετωπίζονται, είναι πολύ εύκολες. Mm-hmm. Δηλαδή, παρόλο που τα νύχια από τις γάτες έχει μικρόβια, γιατί είμαι αυτή... Πάει στην άμμο της, ακριβώς, στα χωματάκια. Όσο πιο βαθιά είναι η πληγή, για παράδειγμα, όταν σκίζεται το δέρμα, μπορούμε να το θεραπεύσουμε και μόνοι μας. Ενώ όταν είναι δάγκωμα, πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον γιατρό. Γιατί ή και στο είναι... φαρμακείο συνήθως, αν είναι ακριβώς αδέσποτο ή αν είναι απ' έξω που δεν έχει κάνει εμβόλιο, όχι μόνο αδέσποτο, πες ότι ο Κούκκις δεν έχει κάνει ποτέ του εμβόλιο και τον είχε σπίτι σου. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Και δαγκώσει, ας πούμε, την Κωνσταντίνα, πρέπει να πάει στο φαρμακείο να κάνει την Τιτανικό Ορό. Ναι. Οπωσδήποτε αυτό. Ακόμα όμως και αν έχουμε κάνει τα εμβόλια και τα λοιπά. Και ακόμα και αυτό, ναι, εντάξει, αλλά ακόμη πιο τέτοιο, πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο φαρμακείο να κάνει την Τιτανικό Ορό. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο είναι τη ζωή. Και τη λύσα. Άμα εμένα που με είχε δαγκώσει πριν 5-6 χρόνια, έκανα σε ένα σκυλάκι κοντά τη μούλη μου και μου δάγκωσε και μου κατέβασε τα χείλια. Να τα πήγε στο φυσικό. Όχι, ναι. Α, γι' αυτό είναι έτσι, φουσκουτούλικα. Ναι, του τη τα τράβηξε προ. Παιδιά, και αυτό το σκυλί ήταν τη γιαγιά μου. Τη γιαγιά μου τη. Τη γιαγιά σου τη λυσασμένη ή τη. Τη λυσασμένη, τη αλήθεια. Πραγματικά, είχα την Σύση εδώ. Πάνω στο κρεβάτι, παίζαμε. Α, γιατί δεν τη είπε, μπε και εσύ, Σύση. Πε και εσύ, Σύση. Και την είχα εδώ. Έχουμε μοντέλο εδώ. Α, πολύ ωραίο. Α, αυτό είναι καταπληκτικό. Αλλά πού θα πα, έτσι δεν ξέρω. Για πε. Το ξέρω, λοιπόν, αλλά δεν πέφτει ακριβώς. Και την είχα εδώ αγκαλιά, δεν με είχε δαγκώσει ποτέ 4 χρόνια. Και κάνω την πείραξη από αυτό που έκανε. Μήπως μπορεί να πόναγε, μήπως. Δεν ξέρω. Και μου κάνει μία έτσι και μου κατεβάζει τα χείλια κάτω. Και είχα πάει μετά στο νοσοκομείο. Και με είχαν κρατήσει το μεσημέρι, ναι, έγινε μέχρι το βράδυ. Μου βάλανε ορούς, μου κάνανε ενέσεις. Ναι, μου βάλανε αυτά τα ράματα τα αυτοκόλλητα και μου τα είχαν κολλήσει τα χείλια μου να μην μπορώ να μιλάω. Ναι, παιδιά, το εμβόλιο της λύσας πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε στα ζωάκια. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι το εμβόλιο της λύσας θεωρείται από τα πιο απαραίτητα εμβόλια, ναι, και μάλιστα δεν μπορεί να ταξιδέψει και το ζώο, μια φίλη μου το υπάτησε, ενώ του είχε κάνει όλα τα εμβόλια. Αν δεν υπάρχει το κόκκινο το εμβόλιο της λύσας μέσα στο βιβλιάριο, ναι, το ζώο, ναι, δεν ταξιδεύει με κανένα μέσο. Καλύτερα, ναι, να μην έχεις κάνει όλα τα άλλα, αλλά το εμβόλιο της λύσας, ναι, πρέπει να το έχεις κάνει. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θα πούμε κάποιους κανόνες, mm-hmm, που πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για όταν έρχονται αντιμέτωπα με τα ζώα. Δηλαδή, να μην παίζει με ζώα που δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει, άλλον το έχουμε σκεφτεί. Αυτό ισχύει χρόνια και όταν βγάζουμε το σκυλάκι μας έξω βόλτα, έτσι. Δεν λέμε, βέβαια, στους ιδιοκτήτες, ας πούμε, ότι να το χαϊδέψω. Αν ο ιδιοκτήτης σου πει όχι, είναι όχι, όχι. Γιατί δεν ξέρεις, αν σε δαγκώσει, δεν μπορείς μετά να ζητήσεις τα ρέστα από τον ιδιοκτήτη, αφού σου λέει όχι, γιατί μπορεί να σου επιτεθεί, μπορεί οτιδήποτε. Και εγώ την πουλίτσα που την έχω βγάλει βόλτα και έχω δει παιδί ζωηρό, δηλαδή να κάνει σαν παλαβό έξω, δεν τον έχω αφήσει, μου λέει να την χαϊδέψω, λέω όχι. Γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει η μπουλίτσα. Ναι, φαντάζομαι. Όχι, και η μπουλίτσα, όχι, και η μπουλίτσα μπορεί να δαγκώσει. Έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά αν όμως δαγκώσει το παιδάκι, θα τρέχει η Κωνσταντίνα. Ναι. Μπορεί να την τρέχουν δικαστικά. Δηλαδή,
Επίσης, και μετά να γίνει ευθανασία. Δεν θα ήθελα να βλέπω τα ζώα, όσο και να σας ακολουθούν και όσο να σας γνωρίζουν και όσο να σας ξέρουν, δεν θα ήθελα να βλέπω τα ζώα χωρίς λουρί, παιδιά. Σας παρακαλώ, ναι, πάρα πολύ. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που το βλέπω, διότι προχτές μέσα στα μάτια μου ένα ζωάκι έχασε τη ζωούλα του, γιατί η κυρία που το έχει σαφώς και πάνω από 10 χρόνια το βγάζει χωρίς λουρί. Όμως, επειδή εκείνη την ώρα έπεσε η μπαγκαζιέρα από ένα αυτοκίνητο που ερχόταν και έκανε ένα, ξεβιδώθηκε και πάνω στο όμα έκανε ένα μπαμ, το ζώο από αυτό το θόρυβο τρομοκρατήθηκε και κάνοντας την κίνηση να πεταχτεί μέσα στον απέναντι δρόμο που έπεσε εκεί που ήταν εξαιρετικό. Πέρναγε άλλο αυτοκίνητο. Πέρναγε μηχανάκι και του την έχωσε. Και δεν μπορώ να σου περιγράψω. Ήταν παιδιά σαν να είχαν και τα πόδια, γιατί το είδα μπροστά μου. Αυτό και την ίδια την κυρία την έβρισα πάρα πολύ μέσα σε όλο τον κόσμο. Καλά έκανες. Και ναι, της είπα ότι δεν το αγαπάς. Μα εγώ 10 χρόνια το βγάζω έτσι. Δεν το αγαπάς, λέει το παιδί σου. Που το βγάζεις, που τη δώσεις με λουρί. Και είναι 3, 5 χρονών, 7 και μισό πραγματάκι. Το αφήνεις να περπατάει μόνο του. Okay. Δηλαδή, να πάτε σε ένα προάβλιο, να πάτε μέσα σε μια παιδική χαρά, να πάτε κάπου, αφήστε τα να τρέξουν. Αλλά τώρα, μέσα στη Νέα Σμύρνη, στο κεντρικό, να μου έχεις το ζώο να σε ακολουθεί. Μα είναι δυνατόν. Είναι. Επίσης, μπορεί να ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Μπορεί να περνάω εγώ δίπλα και κάτι να δει μια τσάντα, κάτι όπως ο Κούκιας μου, να δει κάποιον να κατάει τσάντες, ορίεται. Τρελαίνε. Κάτι να τρελαθεί και να με δαγκώσει. Και κατά δεύτερον, δεν αγαπάνε όλοι τα σκυλιά. Μπορεί να περάσει από κάποιον σε έναν άνθρωπο που δεν το γουστάει και να κάνει ξουτ, ξουτ, ξουτ και να φύγει. Και να πάει τόσο το ζώο, καταλαβαίνει πολλές φορές ότι δεν τα αγαπάς τα ζώα. Ναι. Γιατί έχει αυξημένο το αίσθημα. Γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές, αυτό που δηλαδή την πουλίτσα την έβγαλε μία φίλη μας βόλτα και τη χτύπησε ένας. Ναι. Ναι. Σου το είπαμε. Τη χτύπησε, πήγαν στο πάρκο. Εγώ έπρεπε να ήμουν. Και της λέει, δεν πάρε το από εδώ το σκυλί και το χτυπάει. Πόπο θα τον είχα πλακώσει. Και εγώ έπρεπε να ήμουν. Λοιπόν, να μην πλησιάζει το πρόσωπό του αυτό που είπαμε κοντά στα ζώα, να μην μένει μόνο του με το σκύλο ή με τη γάτα στο σπίτι, ακόμα και αν είναι εξοικειωμένο. Mm-hmm. Δηλαδή, το παιδί είναι μικρό, δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει. Είναι πολύ σημαντικό. Τα περισσότερα δαγκώματα καταλύζονται στους μεγάλους σκύλους. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καταλύζονται. Τι? Καταλύζονται. Καταλογίζονται. Καταλύζονται. Είναι καταλυζόμενος, καταλήξασα. Λοιπόν. Ναι, και εγώ πήγαινα να το ερμηνεύσω. Μήπως και εγώ, λέω. Τι σημαίνει. Λοιπόν, καταλογίζονται. Ναι, καταλογίζονται. Περισσότερο με τους μεγάλους σκύλους. Τα πιο επικίνδυνα σκυλιά από έρευνες που έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο είναι τα Ροτβάιλερ, τα Πίτμπουλ και τα γερμανικά πειμενικά. Και όμως είπαμε ότι δεν υπάρχουν κακά σκυλιά. Ακριβώς. Υπάρχουν κακοί ιδιοκτήτες. Απλά είναι πιο σωματότυπα και απλά έχει βγει αυτή η φήμη, σαν να λέμε έχει βγει ο ρατσισμός για τους μαύρους. Δεν σημαίνει ότι οι μαύροι είναι κακοί άνθρωποι. Ότι τι, ότι έχουν μεγάλα χαρίσματα. Αυτό είναι αλήθεια, δεν λέω αυτό. Καλά, μην υπόσχεστε και πολλά. Καλά, δεν είναι και απόλυτα αλήθεια, γιατί εγώ είμαι λευκός. Ναι, λέμε γιατί... Έλανε, Πετρίδη! Έλανε, Πετρίδη! Ναι, πάντως να σας πω κάτι. Τώρα θα το πω χωρίς να πω συγκεκριμένα τι και πω. Όχι, θέλω να πεις. Για κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένους, δηλαδή όχι συγκεκριμένους, ενώ για μαύρους. Όχι. Που λέμε για τους μαύρους, για έτσι και αλλιώς, λέμε. Λέει ότι η αλεπού δεν αλλάζει χαρακτήρα, τρίχωμα αλλάζει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, θα σας εξηγήσω μετά. Όχι. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που λες, από πού είσαι εσύ, λες, από την Κυψέλη, δανείζομαι τώρα. Και λες, α, καλά, όλοι αυτοί είναι... Α, ναι, το λέμε. Λοιπόν, το λέμε για κάποιους. Ναι. Λοιπόν, και τελικά απέδειξε η ιστορία ότι κάποιοι τελικά από αυτό το μέρος είναι όλοι του ίδιου θυράματος. Ναι, συμφωνώ. Ενώ παλιά δεν το πίστευα και έλεγα ότι είστε ρατσιστές, ότι γιατί τα βάζετε με αυτούς. Ναι, ότι συμφωνώ, δεν είναι και εγώ συμφωνώ. Τελικά είναι η χειρότερη φάρα. Η χειρότερη φάρα. Εντάξει, για να τα λέμε όπως είναι. Και λίγο πιο κάτω. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό το κατάλαβα. Συμφωνώ. Άργησα να το κατάλαβα. Λοιπόν, τα άγρια τροκτικά, όπως οι σκίουροι, τα ποντίκια, επίσης δεν προκαλούν, δαγκώνουν, αλλά δεν προκαλούν μεγάλο τραύμα και λύσα. Mm-hmm. Τα περισσότερα ανθρώπινα δαγκώματα, αυτό που σας έλεγα, είναι μέσα σε αυτήν την κατηγορία των δαγκωμάτων. Δηλαδή, τι ζώο, τι άνθρωπος. Ο άνθρωπος μπορεί να σου κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Εννοείται, καλά, έχουμε εμένα, δει και να σου κόψει αυτή. Εμένα στο χωριό μου ένας πάνω σε ένα τσακωμό του δάγκους και του κόψει όλο το αυτή το μισό. Σαφώς, παιδιά. Φανταστείτε τι δύναμη. Και στα γεννητικά όργανα, εάν δαγκώσει ο άνθρωπος... Το κόψε. Είναι θανατηφόρο, νομίζω. Να σου πω, στα γεννητικά όργανα δεν είναι θανατηφόρο.
Ε, Αλέξανδρε. Πού είναι? Στα γεννητικά όργανα δεν είναι θανατηφόρο. Δεν ξέρω από τα κόμματα εκεί. Πάντως θα σας πω κάτι. Όταν έρχεται ένα ζευγάρι και κάνουν τα προκατακτικά, πολλοί άντρες λέει. Μου τον δάτουν. Δεν ξέρουν οι γυναίκες. Μου τον γρατζώνησε. Ναι, αλλά αυτό παιδιά έτσι, για να κλείσουμε και λίγο πιο αισθησιακά, δεν θεωρείται δάγκωμα σκύλου. Καλέ, όχι, λέμε για τους ανθρώπους ότι. Ναι, αλλά δεν ξέρουν. Είναι δάγκωμα σκύλου. Ναι, αλλά είναι θανατηφόρο, δηλαδή μπορεί να πονέσει, μπορεί να πα νοσοκομείο. Δηλαδή. Πάρα πολλά νεύρα εκεί. Λοιπόν, και έτσι σκυλίσια, ναι. Μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ και τις δύο σήμερα που κάνατε έτσι. Σήμερα ήταν. Σκυλοδαγκώματα. Όχι, ήταν το θέμα σας, ήταν κοινοπραξία. Εννοείται. Η επιχείρηση λέγεται K and Me, Κωνσταντίνα και Μπάρμπαρα, κοινοπραξία ΕΠΕ. Και την επόμενη εβδομάδα κοντά μου. Εγώ σας αποχαιρετώ, αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με πολύ ωραία καλεσμένη και πολύ ωραία θέματα και πολύ ωραίους συνεργάτες και πάρα πολύ ωραία δώρα, γιατί σήμερα είχα πάρα πολύ όμορφια. Φιλιά πολλά, σας αγαπάω πολύ.